Δεν θέλω να σας πάρω την ώρα. Αυτές εδώ είναι οι διάφορες δηλώσεις αξιωματούχων του Δημοκρατικού Συναγερμού περιλαμβανομένου του Προέδρου του που ζητούσαν προσφυγή των μηχανισμών εδώ και τώρα. Ή ότι θα έπρεπε από πριν καιρό να είχαμε κάνει την προσφυγή ή να μην δείξουμε την τηλεία για να κάνουμε την προσφυγή. Και άλλες. Έχετε δήλωση του Νίκο Αναστασιάδη για αυτό το θέμα ότι έπρεπε να κάνουμε προσφυγή. Εάν έχετε τέτοια δήλωση του Νίκο Αναστασιάδη, εγώ να παραιτηθώ από επικεφαλής του της προεκλογικής του εκστρατείας. Θα μπορούσαμε δήλωση να... του Νίκο Αναστασιάδη. Έτσι, τυχαία όπως τα ανοίξα. Ναι. Θα μπορούσαμε να προσχωρήσουμε με την ένταξη μας στον μηχανισμό στήριξης. Αλλά η αναβλητικότητα και η ατολμία της κυβέρνησης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ποιο είναι η δήλωση? Αναστασιάδη 15 Νάτου το 12. 15 του 12. Ναι, ναι. Μα δεν είχαμε ήδη υποβάλει το έτοιμο προς σήμερα. Μου κάνετε ερώτηση. Ναι. Μπορώ να σας βρω και άλλες ημέρες. Να μου βρείτε. Εννοεί, αν κατάλαβα καλά, πριν την προσφυγή, αν ζητούσε προσφυγή. Εάν βρει. Οι μόνες δηλώσεις του Αναστασιάδη από το 2010 μου θυμίζει και δεν είναι για αντιπαράθεση. Επιμένει ο κύριος Νοφίτου, είπα να αποφύγω τον ίδιο. Έχω και τον Αναστασιάδη. Έχει και δικές του. Θα έπρεπε να είχε υποβάλει. Εδώ. Δώστε μου. 12/6 του 12. 12/6 του 12. Ναι. Τι είπα. Ορίστε, εδώ είναι. Φιλελεύθερο. Όχι, διαβάστε. Ο κύριο Δημοφίδη επεσήμανε ότι η Κύπρος θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση για προσφυγή των μηχανισμών την ώρα που ανάλογη αίτηση υπέβαλε και η Ισπανία. Δεν έλεγατε σαν συναγερμός ότι έπρεπε να πηγαίναμε μαζί τους? Καλά, αυτή ήταν και θέση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Και οικονομικού. Με δημόσιες δηλώσεις. Ότι έπρεπε να προλάβουμε. Πριν λίγο είπετε ότι δεν έχετε καθόλου δηλώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Και ένα λεπτό σας πω. Και σας διαβάζω έτσι πρόχειρα κάποιες και μου λέτε τώρα ότι δεν υπήρχε. Λοιπόν, υπήρχε. Αυτό το αίτημα υπήρχε από πριν. Μάλιστα λέγατε ως συναγερμός, και ο συναγερμός δεν το δεσμεύει βέβαια μόνο ένας ή δύο, εκτός αν κάτι που λέει κάποιος, εάν κάνω μια δήλωση εγώ και δεν την διαψεύσει το κόμμα, δεν την αποσύρει, ισχύει. Λοιπόν, έχει και άλλες δηλώσεις εδώ, όπως και από άλλα κόμματα, θέλω να είμαι δίκαιος, που έλεγαν ότι έπρεπε να είχαμε προσφύγει. Ήταν οι απόψεις που έλεγαν ότι δεν πρέπει να πάμε για δάνειο από τη Ρωσία. Και ότι θα ήταν πολιτικό λάθος και διάφορα τέτοια. Χαίρομαι. Όπως επίσης, για να ολοκληρώσω και να απαντηθεί. Ξέρετε, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις του καθενός. Να δημοσιοποιηθεί εκείνη η επιστολή του κ. Αναστασιάδη.